Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τελετή ορκομοσίας της Νέας Βουλής. Νέοι και επανεκλεγέντες βουλευτές ευδιάθετοι ορκίστηκαν στην πλειοψηφία τους με θρησκευτικό όρκο. Οι περισσότεροι στις δηλώσεις τους αναφέρθηκαν στη δουλειά και το έργο που πρέπει να επιτελέσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ορκίστηκε η Νέα Βουλή με την τελετή αγιασμού να γίνεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Μετά την ορκομοσία των βουλευτών με θρησκευτικό όρκο, τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, ορκίστηκαν τρεις βουλευτές στο Κοράνι, ενώ ακολούθησε ο πολιτικός όρκος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΜΕΡΑ25, με εξαίρεση να αποτελούν τρεις βουλευτές της Κουμουνδούρου, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο Θάνος Μωραΐτης και ο Τρίφων Αλεξιάδης. Η προσέλευση των 300 ξεκίνησε από τις 10 το πρωί της Τετάρτης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φτάνει στον χώρο και να εύχεται καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Σημαντική ημέρα, βέβαια. Μια άλλη μέρα για τη χώρα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Μια καινούρια βουλή. Έχουμε πολύ έργο μπροστά μας, πολλή δουλειά να κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά. Στο κοινοβούλιο για την ορκομοσία του κατέφτασε και ο Γιάννης Τραγάκης, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος βουλευτής της Βουλής, μιας και έχει εκλεγεί επί 14 συναπτές φορές από το 1974. Με έχουν τιμήσει οι συμπολίτες μου δεκάδες φορές στη Βουλή. Είναι η 14η ορκομοσία μου. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχοι έκαναν λόγο για δημιουργική αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ την ίδια ώρα ο Βασίλης Βασιλικός, που εξελέγει με το ψηφοδέλτιο επικρατείας, παραδέχτηκε ότι έχει τρακ. Ενδιαφέρουσα νομίζω στην αντιπολίτευση για να υπερασπιστούμε το έργο, το κυβερνητικό έργο, να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της κοινωνίας, κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για τη χώρα μας. Εσείς συναισθήματα που μπαίνετε εδώ σήμερα? Πώς? Συναισθήματά σας μπαίνοντας στην πλήρη? Είναι κάτι που θα γνωρίσω για πρώτη φορά στη ζωή. Οι ευχές δεν είναι ματζίρικες, είναι ευχές ολόκαρδης διάθεσης να πάει καλά η χώρα μας. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε από μεθαύριο. Νέοι αγώνες, νέες μάχες και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσερχόμενος στο Κοινοβούλιο, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κύριο Τασούλα, καθώς την Πέμπτη αναμένεται να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Βουλής, ενώ ο Γιάννης Βαρουφάκης έκανε λόγο για γιορτή της Δημοκρατίας. Δουλειά, όχι λόγια, πράξεις. Κάποια στιγμή να δουλεύουμε και να μιλάμε λιγότερο. Μέσα σε μερικές ώρες θα αρχίσει ένας σκληρός αγώνας εναντίον ενός νέου σκληρού κεφαλαίου της χρεοδουλοπαρικής. Η Νέα Βουλή είναι κομματική, καθώς αποχώρησαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Ποταμιού, της Ένωσης Κεντρών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής και εισήχθησαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Ελληνικής Λύσης και του ΜΕΡΑ25. Στο νέο συσχετισμό δυνάμεων, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει 158 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 86, το Κίνημα Αλλαγής 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα 15, η Ελληνική Λύση 10 και το ΜΕΡΑ25 9. Στα πρωτάκια της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας εντοπίζονται η Γιώργος Γεραπετρίτης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αν και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετράει 59 στο σύνολο απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ωστόσο η ανανέωση είναι ευρύτερη, καθώς 90 βουλευτές της Κουμουνδούρου δεν κατάφεραν να ανανεώσουν τη θητεία τους, όπως ο Γιώργος Σταθάκης, ο Τάσος Πετρόπουλος και η Ελένη Αυλονίτου. Για πρώτη φορά πάντως απέκτησαν κοινοβουλευτική ιδιότητα οι Δημήτρη Τζανακόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Μουζάλας, Ραλία Χριστίδου και Κλέον Γρηγοριάδης. Λοιπόν, καλωσορίζω στο στούντιο του Blue Sky τους καλούς συναδέλφους, τον Δημήτρη Χατζηνικόλα και τον Μάνο Οικονομίδη. Λοιπόν, Μάνο, η κυβέρνηση έχει αρχίσει και δίνει το πρώτο δείγμα γραφή. Σήμερα είχαμε και την ορκομοσία των βουλευτών της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο μονοπολεί σήμερα την επικαιρότητα είναι οι τοποθετήσεις των νέων γενικών και ειδικών γραμματέων. Για κάποια πρόσωπα εκφράζονται και ενστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάθε αρχή προκύπτουν και κάποιες, αν θες, τριβές και αντιρρήσεις. Το ζήτημα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει αυτό που έδειξε από την πρώτη στιγμή, ότι έχει έναν οδικό χάρτη για τις πρώτες, όπως λέγαμε παλιά, 100 μέρες της κυβέρνησής του, έτσι ώστε να έχει, όπως είπε, ένα δείγμα γραφής και απόδοσης κυβερνητικού έργου μέχρι το τέλος του χρόνου.
Πρώτα απ' όλα να τους ευχηθούμε καλή φοιτεία που ξεκίνησαν σήμερα. Νομίζω ήταν και καλή φώτιση σε όλους, γιατί είναι καλό για τον τόπο. Εξαιρετικά ενθαρρυντικό το ότι βλέπαμε αρκετά νέα πρόσωπα. Άκουγα και λίγο τα αριθμητικά δεδομένα. Είναι θλιβερό βεβαίως ότι είναι πάρα πολύ λίγες γυναίκες, 60 κάτι νομίζω. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η συγκυρία της εποχής δεν βολεύει τόσο πολύ όλο αυτό το λίγο κλίμα γκλάμορ που ζήσαμε. Έστω λελογισμένο, αλλά νομίζω ήταν λίγο παραπάνω. Βεβαίως θα μου πεις ότι εξηγείται και δικαιολογείται και από τον ενθουσιασμό της στιγμής και των συγγενών, είναι ανθρώπινο. Όπως έλεγε δηλαδή, και στο βίντεο, είναι ο ενθουσιασμός των πρωτάριδων. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η πρωτιά είναι πρωτιά. Στην εκλογή και στην είσοδο στη Βουλή. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Είχε και μια χρησιμότητα σήμερα, γιατί ανακαλύψαμε, διότι πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουμε ότι είναι και ιδεολογικά τοποθετημένοι στο κομμάτι αυτό, με μια σχετική απόσταση από την Εκκλησία, και είναι απόλυτα κατανοητό και θεμητό. Αλλά είδαμε άλλους οι οποίοι ξαφνικά ανακάλυψαν τον πολιτικό όρκο. Ας πούμε, είδα τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό, που επειδή τον ζούμε και πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο βίο. Κύριο Παπανδρέου, δεν σταματά να μας εκπλήσει. Συνεχίζει να μας εκπλήσει, αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα, νομίζω το σημαντικό είναι η ιστορία με την τοποθέτηση των Γενικών Γραμματέων, όχι τόσο για τις εσωκομματικές μικρογκρίνιες που ξεκινούν. Αλλά το ότι όντως ξεκίνησαν έντονες, θες να πεις. Και μάλιστα, εμένα μου κάνει εντύπωση, με δεδομένο βέβαια θα εστιάζονται, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, εστιάζονται σε 1-2 περιπτώσεις, αλλά η αλήθεια είναι, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αλλά και πριν, έλεγε ότι εγώ ακόμα κι αν είμαι αυτοδύναμος, θα επιδιώξω συνενέσεις και διευρύνσεις. Κατά συνέπεια, δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα με αυτές τις επιλογές. Απλά πάντα είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστούν αυτοί που δεν το περίμεναν. Φαντάζομαι το δέος της επιβεβαίωσης εκείνης της εικόνας που είχε αφήσει ο σημερινός πρωθυπουργός να διαφανεί από όταν ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι όντως φαίνεται πραγματικά αυτό που είδαμε από την πρώτη μέρα και τις πρώτες μέρες. Να είναι καλά οργανωμένο σε επίπεδο ανθρώπου που θα ήθελε να βάλει στα κουτάκια της εξουσίας, να το έχει κάνει ήδη. Δηλαδή έχει κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς και στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων που έδωσε από την πρώτη μέρα ουσιαστικά στους τεχνοκράτες υπουργούς και αναπληρωτές που έβαλε, και τώρα με όλους τους γενικούς γραμματείς που γνωρίζουμε ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης και σίγουρα την τελευταία 20ετία είναι εκείνοι οι οποίοι κατά πολύ μεγάλο μέρος λειτουργούν ως το γρανάζι της κρατικής μηχανής σε κάθε υπουργείο. Οι αντιδράσεις θα υπάρχουν. Νομίζω ότι ακόμη είμαστε πάρα αλλά πολύ. Αλλά δεν αρέσουν και όλοι σε όλους. Είναι φυσιολογικό. Εδώ πρέπει να πούμε και το άλλο. Έτσι, ναι. Ότι ενώ ναι, είναι μεγάλη και διευρυμένη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε σχεδόν 160 βουλευτές. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλοί πολιτευτές οι οποίοι πίστευαν, φαντάζομαι και λειτουργώντας με μοντέλα του παρελθόντος, ότι κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος πλέον θα αφομοιωθούν στο κράτος. Αυτό δεν γίνεται, γιατί όπως είπες και ο κ. Κάποιοι θα απογραφηθούν. Κάποιοι, αλλά. Δεν νομίζω ότι θα ξεφύγουμε του κανόνος. Όχι, αλλά νομίζω ότι η ποσότητα είναι πολύ μικρή σε σχέση με άλλες εποχές που είχαμε ζήσει. Τώρα, επειδή εκφράστηκαν αιτιάσεις για κάποια πρόσωπα και επειδή κάποιοι άλλοι ασκούν κριτική στο γεγονός ότι υπάρχει ένα κλίμα, αν θες, εντυπωσιασμού από αυτό το νέο οργανωτικό σχήμα, το οποίο θα κατατεθεί και ως πρώτο νομοσχέδιο από ό,τι έχουν ξεκαθαρίσει από την κυβέρνηση, το σχήμα της επιτελικής κυβέρνησης, έτσι το λένε, το νομοσχέδιο. Ακούστηκαν και κάποιες άλλες φωνές που έλεγαν προς τι ο εντυπωσιασμός, αυτονόητη είναι αυτή η λειτουργία, έτσι έπρεπε να λειτουργούν οι κυβερνήσεις. Απλώς έχω την αίσθηση ότι με τέτοια επιτάχυνση δεν το έχουμε ξαναζήσει και διορθώστε με και δύο συνάδελφοι αν κάνω λάθος, γιατί και στο παρελθόν βλέπαμε να τραβάει μακριά η ιστορία με την απόδοση αρμοδιοτήτων από τους υπουργούς και για το τι θα κάνει ο καθένας και τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και πολλές φασαρίες και ανάμεσα στους υπουργούς για το ποιος είναι αρμόδιος και γιατί. Ελπίζω να λειτουργήσει αυτό το σχήμα και να έχουμε απόδοση έργου. Και από την άλλη, επειδή μιλάμε για τη χώρα μας που γνωριζόμαστε καλά πια, ακόμη και αν αρχίσει πλέον να βλέπουμε να υλοποιούνται δράσεις κοινής λογικής, εγώ το θεωρώ βήμα μπροστά. Ναι, η μάχη του αυτονόητου. Τώρα, Δημήτρη, στη Νέα Δημοκρατία έχουν μια γκρίνια, γιατί αξιοποιούνται πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτιστεί είτε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε κάτι. Εγώ κάνω 30 χρόνια τη δημοσιογραφία και 25 χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ. Εξουσία χωρίς γκρίνια δεν υπάρχει. Και γκρίνια χωρίς εξουσία αυτό δεν γίνεται. Ναι. Συνεπώς, όποιος έχει την εξουσία, ασκεί και μια. Παίρνει και μια απόφαση που δεν είναι αρεστή. Προκαλεί παραγόμενο, ασκεί μια δύναμη, συνεπώς θα έχει και την αντίδραση. Αυτά είναι αυτονόητα. Δεν χρειάζεται κάτι. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν γίνεται αυτό στην κυβέρνηση παράταξη. Mm. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει νομίζω στις ράγες της συζήτησης για το μετασχηματισμό του κόμματος. Από ό,τι καταλαβαίνω,
Χωρίς να κάνω ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει σε αυτή την κατεύθυνση. Καλά, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει εδώ και 4,5 χρόνια, θέλω να σου πω. Απλά η άσκηση της εξουσίας δεν του έδινε τη δυνατότητα να προχωρήσει αυτό το project που έχει στο μυαλό του. Ένα λεπτό όμως, να πούμε ότι στην πρώτη φάση του 2015 έγινε το πρώτο βήμα, δεν ξέρω αν έγινε ως οργανωμένο σχέδιο ή αν η φορά εκείνων των δραματικών εξελίξεων και η δυναμική που ανέπτυξαν, ενώ μετά το δημοψήφισμα και τις εκλογές, το βοήθησαν να οριμάσουν αυτές οι σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση που επιχειρείται αυτή την ώρα. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ, από τις αρχές του 2012 περίπου, που ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλήφθηκε ότι από ένα μικρό ριζοσπαστικό κόμμα μετεξελίσσεται σε ένα κόμμα εξουσίας και ειδικά μετά το 2015 όταν κατέλαβε την εξουσία, ήταν ανοιχτή η συζήτηση, κυρίως από την ηγεσία του, ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει μια αντιστοίχηση του κόμματος με τα εκλογικά εκείνα στρώματα που το στήριξαν και συνεχίζουν να το στηρίζουν. Ήταν αυτονόητο ότι τα χρόνια της άσκησης της εξουσίας αυτό έμεινε μόνο στα λόγια. Όσες φορές ο Αλέξης Τσίπρας το είπε ή έδωσε την εντολή να γίνει, δεν εισακούστηκε και δεν έγινε ποτέ. Τα κόμματα, οι οργανώσεις ειδικά του κόμματος παρέμειναν κλειστές και το κόμμα παρέμεινε με τη λογική του 3-3,5%, αυτή τη λογική της ριζοσπαστικής αριστεράς, ενός μικρού κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι αυτονόητο όμως με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι αυτή η συζήτηση θα άνοιγε επιτακτικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να ανοίξει το κόμμα του και να γίνει ένα μεγάλο κόμμα. Ψάχνουν να βρουν τη διαδικασία που θα φέρουν τον κόσμο, που θα γράψουν τον κόσμο στον ΣΥΡΙΖΑ. Λέγονται και ακούγονται πολλά. Σε κάθε περίπτωση, το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι όποια συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι το Σεπτέμβριο και από το Σεπτέμβριο και μετά θα περάσουμε σε πράξεις. Θα επιχειρηθεί δηλαδή με όχημα τα περιφερειακά συνέδρια, ενδεχομένως και την εκλογή του Προέδρου από τη βάση, γιατί και αυτό είναι μια συζήτηση που έχει γραφτεί. Έχει βάση, δεν έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό. Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί, αλλά δεν έχει απαντήσει αν ο ίδιος το επιδιώκει ή όχι. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι στα υψηλά κλιμάκια αυτή τη διαδικασία τη βλέπουν ως μια διαδικασία που θα φέρει κόσμο στο κόμμα. Δηλαδή, αυτός που θα έρθει να εγγραφεί στο κόμμα, παράλληλα θα ψηφίσει και για τον νέο πρόεδρο ή θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει για τον νέο πρόεδρο. Πάμε του να μπούμε σε αυτό στη συνέχεια, γιατί έχουμε και αυτοτελές θέμα για τα όσα διαδραματίζονται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε να προχωρήσουμε. Επίσκεψε με νόημα, κυρίες και κύριοι, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα. Την ώρα που ο Νίκος Δένδιας έχει συναντήσεις με Αμερικανούς υψηλόβαθμους στην Ουάσιγκτον, το State Department κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις προκλήσεις της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Την ανησυχία του ότι κανείς δεν μπορεί να αντέξει ένα ατύχημα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εξέφρασε ο Αμερικανός πρέσβης στο συνέδριο του Economist, ενώ στο μείζον θέμα αναφέρθηκαν τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που επισκέφτηκε συνοδευόμενος από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα. Παρά τα μεγάλα προβλήματα και τις συνέπειες μιας δεκαετούς κρίσης, η οποία είχε οικονομικές επιπτώσεις και στους προϋπολογισμούς των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν έχει καμφθεί, αυτό το οποίο δεν έχει φυγεί, είναι το ηθικό του στρατεύματος. Διμερείς συναντήσεις πραγματοποίησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομολογό του Μάικ Πομπέο και άλλους σημαντικούς εκπροσώπους της χώρας, όπως τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον και την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη, με στόχο την διεύρυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος-ΗΠΑ. Ζήτησα από τον κύριο Πομπέο να έρθει στην Αθήνα για την δεύτερη φάση αυτού του διαλόγου. Η αμερικανική πλευρά θα το δει με πολύ θετικό τρόπο και είναι αρκετά πιθανό αυτό να συμβεί το φθινόπωρο. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για διάφορα θέματα, αλλά κυρίαρχη σημασία είχε και έχει πάντα το ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας. Η Τουρκία δεν πρέπει να απομακρυνθεί από τη Δύση και πρέπει να μείνει στο ΝΑΤΟ, διεμήνησε από το συνέδριο του Economist ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι κανείς δεν θα αντέξει ένα ατύχημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επικροτώντας ταυτόχρονα τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. No one can afford an accident or any other incident that might lead to conflict between NATO allies in the Aegean. And that is why the State Department has been so clear in calling on Turkey to refrain from actions that increase tensions.
Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι η Τουρκία δεν παίρνει στα σοβαρά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Τούρκος εκπρόσωπος τύπου και δεξί χέρι του Ερντογάν προκαλεί εκ νέου. Την ώρα που το State Department κάνει σαφές ότι ενστερνίζεται τις ανησυχίες της Ένωσης και τάσεται στο πλευρό της. Ortaya koymalarının Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır. Rum kesimi Akdeniz'in şımarık çocuğu, haylaz çocuğu olarak Avrupa Birliği tarafından bu şekilde korunması söz konusu olduğunda Türkiye'nin yapacağı şey kendi haklarını ve çıkarlarını koruma konusunda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını koruma konusunda vites yükseltmekten ibarettir. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας έδειξε την ανησυχία του καθώς επεσήμανε την αναθεωρητική πολιτική και την επιθετική ρητορική την οποία έχει υιοθετήσει η Τουρκία. Ανησυχώ για την αναθεωρητική, ολίγον ανεξέλεγκτη τουλάχιστον από τις μέχρι πρότινος δυτικές επιρροές της Τουρκία, η οποία αν μη τι άλλο εκτός από το συνηθισμένο μενού τώρα τελευταία επανέρχεται με μια εξαιρετικά επιθετική ρητορική από κορυφαίους αξιωματούχους τους. Αυτό μας ανησυχεί, αλλά δεν μας φοβίζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε και εκείνος στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, δεδομένου ότι η γειτονική χώρα στέλνει και τέταρτο πλοίο στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ, υπογραμμίζοντας τα ωφέλη που θα είχαν και οι δύο χώρες μέσα από την επίλυση του Κυπριακού. Παρόλες τις προκλήσεις που έχουμε σήμερα, το μήνυμα μας προς την Τουρκία είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, είναι ένα μήνυμα συνεργασίας, το οποίο τα ωφέλη για όλους θα είναι πολύ μεγαλύτερα, ξεκινώντας από την επίλυση του Κυπριακού. Μπορεί στην Τουρκία να θεωρούν ότι η παρούσα συμπεριφορά μπορεί να προσφέρει ωφέλη στην Τουρκία, αλλά σίγουρα μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα της Τουρκίας, ούτε τα συμφέροντα της περιοχής. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγαλονήσου υπογράμμισε ότι το όραμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σε λιγότερο από 30 χρόνια όλα τα κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο να συνεργάζονται για την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Παγώνει την πώληση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγορά και παραλαβή των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 και κάνει λόγο για καλές σχέσεις του ιδίου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν. Το State Department προειδοποιεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να έχει και τα Αμερικανικά F-35 και τους ρώσικους S-400, ενώ την ίδια ώρα η αμυντική βιομηχανία της Μόσχας θα συνεχίσει τη μεταφορά των πυράβλων έως την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουλίου. We are now telling Turkey that because you have really been forced to buy another missile system, we're not going to sell you the F-35 fighter jet. Στο παιχνίδι του διπλωματικού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας για την παραλαβή του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα, μπαίνει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρώτη επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και ξεκαθαρίζει ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παγώνει ωστόσο την πώληση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. I've had a good relationship with President Erdogan. He wanted to buy our Patriot missile. We wouldn't sell it. Because of the fact he bought a Russian missile, we're not allowed to sell him billions of dollars worth of aircraft. It's not a fair situation. Η Τουρκία δεν μπορεί να έχει και τα αμερικανικά F-35 και τους ρωσικούς S-400, διαμηνεί η Ουάσιγκτον, με το State Department μετά τις δηλώσεις Τραμπ στο Υπουργικό Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του να υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο εξετάζουν τις επιλογές τους για να απαντήσουν με κυρώσεις στην πρόσφατη επίμαχη αγορά. NATO σύστημα F-35 dahil bir tehdit oluşturmuyor. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η ρωσική αμυντική βιομηχανία συνεχίζει να μεταφέρει τμήματα των πυράβλων S-400, με την παράδοση της πρώτης παρτίδας να ολοκληρώνεται στις 23 Ιουλίου. Τώρα, Μάνο, μας έχουν μπερδέψει οι Αμερικάνοι. Να σημειώσουμε ότι ο Νίκος Δένδιας έχει συνάντηση με τον Μάικ Πομπέο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η πρώτη επαφή, η πρώτη επίσημη επαφή του με την ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Ζήτησε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που στέλνουν οι συνάδελφοι, σαφή καταδίκη από την Αμερικανική, κυβέρνηση των προκλητικών κινήσεων και δηλώσεων της Τουρκίας. Μένει να δούμε τι άλλο θα προκύψει από το ρεπορτάζ. Αλλά αυτή η ιστορία με τους F-35 και τους S-400, νομίζω τουλάχιστον ότι
ως προς το μήνυμα που εκπέμπεται, μάλλον μπερδεύει. Δεν καταλήγει στο πώς θα συμπεριφερθούν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες στους Τούρκους. Έτσι είναι, είναι προφανώς νεφελώδες και εγώ θεωρώ λάθος, τελείως δικό μας λάθος το ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η Τουρκία του κ. Ερντογάν, ανεξαρτήτως το πώς τη βλέπουμε εμείς, έχει καταφέρει όλα αυτά τα τελευταία πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, να εγκυστρωθεί σε πολυεπίπεδα σχήματα διεθνών ισορροπιών, στα οποία αξιοποιεί τη δύναμή της ως πολύ μεγάλη χώρα, και ενώ πολύ μεγάλη πληθυσμιακά. Έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και έχει συμμετάξει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις περιοχής. Θυμίζω ότι και όταν ξεκίνησε η ιστορία με την εκστρατεία εντός εκτός εισαγωγικών για να καθαριστεί ουσιαστικά η Μέση Ανατολή από τους τζιχαντιστές του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, ο κ. Ερντογάν είχε επίσης κομβικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή ζούμε ουσιαστικά μια ισορροπία δύναμης ανάμεσα στην Αμερική και τη Ρωσία με τα οπλικά συστήματα. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και στο εσωτερικό της Αμερικής, και αυτό το έχουμε δει αυτή την τριετία ουσιαστικά που είναι ο κ. Τραμπ στα πράγματα, να έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Όπου ο κ. Τραμπ, δηλαδή το Οβάλ Γραφείο, ουσιαστικά ακολουθεί μια αυτόνομη στρατηγική. Στην Αμερική, βεβαίως, ο πρόεδρος δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτος, διότι υπάρχει το λεγόμενο σύστημα των check and balances με το Κογκρέσο, τα δύο σώματα, τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ακόμα όμως και μέσα στο Βαλ Γραφείο, δηλαδή στο στενό επιτελείο του κ. Τραμπ, υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις. Ο κ. Πομπέο, με τον οποίο θα δει ο κ. Δένδιας, είναι πιο μετριοπαθής. Θυμίζω ήταν ο πρώτος διοικητής της CIA επί της διακυβέρνησης Τραμπ, οπότε έχει και διαφορετικές παραστάσεις το βαθύ αμερικανικό κράτος απέναντί του. Ο κ. Μπόλτον, που είναι ο σύμβολος εθνικής ασφαλείας, είναι το γεράκι, είναι εκείνος ο οποίος, αν μπορούσε, θα πατούσε αύριο το κουμπί για να προκαλέσει μια πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο με το Ιράν. Από ό,τι άκουγα, θα δει και τον κύριο Μπόλτον ο κύριος Δένδιας. Επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι βρίσκεται στην αφετηρία μιας γενικότερης αφετηρίας στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, φροντίζουν σε κάθε τόνο να το τονίζει η Ουάσιγκτον. Είδαμε ότι και με την ουσιαστικά η πρώτη-δεύτερη κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ήταν η αναγνώριση του κ. Γκουαϊδό ως πρόεδρου, πρόεδρου της Βενεζουέλας, το οποίο χαιρετίστηκε από τους Αμερικανούς. Ανεξαρτήτως της ουσίας του θέματος, στρατηγικά δείχνει ότι εμείς πηγαίνουμε πλέον προς τα εκεί. Και νομίζω ότι θεωρούν ότι μια Ελλάδα πλέον η οποία έχει αφήσει πίσω της την κρίση μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Και είναι λόγω του ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κεντροδεξιά παράταξη. Με την κεντροδεξιά να κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πιο κοντά στα συμφέροντα ή πάντως στον τρόπο σκέψης του αμερικανικού παράγοντα, προφανώς μπορούν να βρεθούν πιο εύκολες διαδρομές συνεννόησης. Μένει να αποδειχθεί. Δημήτρη. Εγώ έλεγα πάντα και θα το πω ακόμα μια φορά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, ειδικά σε ό,τι αφορά την νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη σχέση μας με την Τουρκία, δεν πρέπει να ασκείται σε καμία περίπτωση με γνώμονα τη σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία. Θα σας πω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καταρχάς, η σχέση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ είναι βαθύτατες και πολύ δύσκολα θα διαταραχθούν, έως αδύνατο κατά τη γνώμη μου. Αλλά θα σας πω και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Ακούω τη ρητορική κυρίως από τις ΗΠΑ, γιατί δεν πρέπει να έρθουν οι S-400 στην Τουρκία, διότι κινδυνεύει να διαρρεύσει απόρριτη τεχνολογία των αεροπλάνων αυτών της πέμπτης γενιάς στη Ρωσία. Θα μπορούσατε όμως, για να καταλάβετε την ισχύ αυτού του επιχειρήματος, να σας το αντιγυρίσω εγώ και να σας πω γιατί, για παράδειγμα, δεν πρέπει να φοβούνται οι Ρώσοι ότι θα διαρρεύσουν μυστικά από το πυραυλικό αυτό σύστημα το S-400, αφού από τη στιγμή που πηγαίνουν σε μια ανατοϊκή χώρα και είναι προφανές ότι θα έπρεπε να υπήρχε και αντίστοιχος φόβος. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και στη Συρία και γενικότερα στην περιοχή. Και εμπορικών συμφωνιών, γιατί όλα αυτά είναι. Και εμπορικών συμφωνιών. Πολύ χοντρά τα χρήματα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και γι' αυτό η χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακίζεται από το γεγονός, από τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και της Τουρκίας. Η χώρα μας πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, η πολιτική αυτή απέναντι στην Τουρκία. Η πολιτική αυτή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των μεγάλων κομμάτων και αυτή η πολιτική να ασκείται τα επόμενα χρόνια αδιατάραχτα, χωρίς να επηρεάζεται από οτιδήποτε, ούτε από τους εσωτερικούς συσχετισμούς, ούτε από όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Πάμε να προχωρήσουμε. Κατηδίαν συνάντηση είχαν Αλέξης Τσίπρας και Κλάους Ρέγκλινγκ, με το δεύτερο να επαναλαμβάνει τη θέση του για μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων. Εν τω μεταξύ, ένταση και γκρίνια επικράτησε στην πρώτη συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ομιλία του Πρόεδρου του κόμματος, που απίφθινε μάλιστα κάλεσμα στους δρόμους των κοινωνικών αγώνων. Μεχμή την ατζέντα, αλλά και το ζήτημα της καταβολής του 40% της βουλευτικής αποζημίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν άργησαν να ανάψουν τα αίματα και να υπάρξει θερμό επεισόδιο μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού και του Ευκλήδη Τσακαλώτου.
την στήριξή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια για μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων, τόνισε ο Κλάους Ρέγκλι στη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας επανέλαβε τη θέση του ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ ευχαρίστησε παράλληλα τον πρώην Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη συνεργασία που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, επεισοδιακή αποδείχτηκε η πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που παρά τα αρχικά χαμόγελα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα βγήκαν τα μαχαίρια. Θα είμαστε συνεπείς με το ραντεβού μας, τόσο στη Βουλή, όσο όμως και στους δρόμους του αγώνα, των κοινωνικών αγώνων για μια καλύτερη Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή επιτυχία σε όλους. Αίσθηση προκάλεσε η φράση του πρώην Πρωθυπουργού περί αντιπολίτευσης στο δρόμο, παρά το γεγονός πως κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της ομιλίας του επέμεινε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί στη γραμμή μιας υπεύθυνης προγραμματικής αντιπολίτευσης. Παντού, στη Βουλή και στους δρόμους. Οι αγώνες δίνονται παντού. Τι εννοώ δηλαδή. Πώς να σας το διευκρινίσω, δηλαδή, δεν ξέρετε πως γίνονται οι κινητοποιήσεις στους δρόμους. Τι εννοείτε? Παντού. Ακούστε, η δημοκρατία έχει συγκεκριμένους κανόνες. Λοιπόν, ο διάλογος των πολιτικών κομμάτων εξελίσσεται δημοσίως και μέσα στο κοινοβούλιο. Και οι πολίτες όταν θεωρούν ότι πρέπει να κινητοποιηθούν, κινητοποιούνται. Συνενετική ωστόσο διάθεση επέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας πως θα ψηφίσει τον Κώστα Τασούλα για νέο πρόεδρο της Βουλής την Πέμπτη. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη συζήτηση, ξέρετε, που έχει ανοίξει. Αν θα είναι στους δρόμους, αν θα είναι. Η αντιπολίτευση είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι αντιπολίτευση με μετασχηματισμό τη ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν έχουμε την παραμικρή αλλαγή στην πολιτική μας τοποθέτηση τα τελευταία χρόνια. Ο σκοπός για τον οποίο υπάρχουμε στο πολιτικό σύστημα είναι όχι για να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυταξία, αλλά για να μπορούμε να στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία. Την ίδια ώρα, ένα μίνι θερμό επεισόδιο μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Ευκλήδη Τσακαλώτου για την ατζέντα της συνεδρίασης ήρθε να αναδείξει το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε. Ενώ ταυτόχρονα ο πρώην Πρωθυπουργός φάνηκε ενοχλημένος όταν ένας βουλευτής του ζήτησε να μιλάει πιο δυνατά γιατί δεν ακουγόταν. Άντε μη τα πάρω στο κρανίο, υπάρχει ατζέντα. Ας μην κάνουν κάποιοι πως δεν καταλαβαίνουν. Ήταν μια φράση η οποία δεν ήταν στο πλαίσιο ενός διακπληκτισμού. Ήταν μια φράση η οποία σε ένα ερώτημα δεν ακούμε, ναι, τι ακριβώς που ρώταγε, εν πάση περιπτώσει, κάποιος συνάδελφος, ποια είναι η ατζέντα της συζήτησης σήμερα. Λοιπόν, εκεί πάνω τέθηκε αυτό στα πρώτα λεπτά της συζήτησης. Ένα τμήμα της αίθουσας ζήτησε να μιλάει ανάλογα για το μικροφόνο γιατί δεν ακούγαμε, επειδή μιλούσε από τη θέση του καθεστώς απαντώντας σε μια ερώτηση. Ναι. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο ζήτημα. Εξάλλου, αν δείτε και το σύνολο τοποθετήσεων, εγώ έπαιξα μέχρι το τέλος μέσα. Ήταν λόγος να πω να μην τα πάρω. Μα εγώ δεν σας είπα ότι δεν συμβεβαίωσε ότι υπόθηκε αυτή η έκφραση. Γκρίνια όμως υπήρξε και από αρκετούς βουλευτές της περιφέρειας, οι οποίοι δήλωσαν πως διαφωνούν με την καταβολή στο κόμμα του 40% των αποδοχών τους, αλλά και με την παραχώρηση του δεύτερου επιστημονικού συνεργάτη τους στην Κουμουνδούρου με τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ρηξικέλευθος. Δεν θα υπάρξει κανείς και καμία χωρίς χρέωση και χωρίς σημαντική δουλειά να εκπονήσει. Δεν θα υπάρχουν επίσης διακρίσεις και ξεχωριστά προνόμια για κανένα και για καμία. Όπως και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή από μέρους μου σε κανέναν και σε καμία σε σχέση με τους κανόνες συλλογικής λειτουργίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας την Όλγα Γεροβασίλη. Στη θέση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και την Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Στην θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας πρότεινε τον Θανάση Θεοχαρόπουλο με αναπληρωτή τον Κώστα Βασιλάκη, ενώ για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής τον Δημήτρη Βίτσα. Νέος εκπρόσωπος τύπου της Κουμουνδούρου θα είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ η Ράνια Σβίγκου θα αναλάβει υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή πολιτική. Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, ξεκινώ από σένα. Ας δούμε τώρα τα ισοκομματικά και ερχόμαστε στην υπόθεση της συνάντησης με τον Κλάους Ρέγκλιν, γιατί αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο νομίζω μπορούν να συνεννοηθούν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση ενδεχομένως. Για να μιλήσουμε και τα γένια μας, γιατί έχουμε κατηγορηθεί πολλάκις ενώ ως ντοκουμέντο για τις αποκαλύψεις που κάνουμε για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει αυτή την αποκάλυψη για το συμβάν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε πάλι το ντοκουμέντο. Ναι. Έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει. Καλά, πες το. Καλά κάνεις και να το πούμε γι' αυτό. Εντάξει.
Λοιπόν, την έκανε ο συνάδελφος ο Άγγελος ο Προβολισιάνος από την Αποκαλία. Έχει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ για το ντοκουμέντο στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διεργασία που γίνει αυτή η μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενδιαφέρουσα και δύσκολη για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συναντάει μπροστά του διάφορες δυσκολίες. Αυτή η κοινοβουλευτική η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας συνέβη το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχει τόσο σημασία το συμβάν, ούτε η αναφορά του Πρωθυπουργού στο άντε να μην τα πάρω. Σημασία έχει το τι ακριβώς συνέβη και γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Για παράδειγμα, ο κ. Τσακαλώτος έλεγε μέσα στη συνεδρία, ισχυρίστηκε μέσα στη συνεδρία, στην ομιλία του, ότι δεν υπάρχει ατζέντα. Ατζέντα, τι εννοούσε, δεν υπάρχει ατζέντα. Αντιπολιτευτική ατζέντα. Ακόμα δεν ξεκίνησε η κυβέρνηση. Ναι, εγώ σας λέω τι έλεγε. Ναι. Εγώ σας λέω τι έλεγε. Δηλαδή ότι ισχυριζόταν επί της ουσίας ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί, και αυτό είναι σωστό, ότι επιχειρεί άμεσα να περάσει όσα είναι να περάσει τώρα, επειδή είναι προφανώς στο μήνα του μέλητος μετά την εκλογή της, επειδή είναι και καλοκαίρι. Προσπαθεί να τα περάσει τώρα και όχι το αργότερα, όπου θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες αντιδράσεις. Και προφανώς χρειαζόταν μια συγκεκριμένη ομάδα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αντιπολιτευτεί σε όλα αυτά. Είναι προφανές ότι υπήρχε μια μηχανία από το ΣΥΡΙΖΑ μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και χρειαζόταν κάποιες μέρες για να βρει το βηματισμό του. Ο Πρωθυπουργός λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις. Το ίδιο είχε συμβεί και όταν είχε χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς, μια κυβερνώσα παράταξη, αυτό συμβαίνει. Το έχουμε καταγράψει εμείς οι δημοσιογράφοι εκατοντάδες φορές. Τώρα το συγκεκριμένο συμβάν έγινε όταν κάποιοι βουλευτές έλεγαν στον Πρωθυπουργό να μιλάει πιο δυνατά γιατί δεν ακούγεται. Προηγουμένως όμως είχε προηγηθεί και άλλο συμβάν μέσα στην αίθουσα, όταν η κυρία Γεροβασίλη και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κουρλέτης, διαφώνησαν για το θέμα το οποίο υπάρχει στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012, αν θυμάμαι καλά. Για το μισθό ή για τον επιστημονικό συνεργάτη. Κυρίως για τον επιστημονικό συνεργάτη. Δηλαδή, κάθε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δικαιούται όπως όλοι οι βουλευτές δύο επιστημονικούς συνεργάτες, με βάση απόφαση του κόμματος από το 2012, πρέπει τον ένα να το διαθέτει στο κόμμα. Εκεί η κυρία Γεροβασίλη δεν διαφώνησε ακριβώς. Είπε ότι αυτό θα το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, πήραντας το λόγο, της είπε ότι αυτό είναι απόφαση του κόμματος και θα το αποφασίσει το κόμμα και όχι η κοινοβουλευτική ομάδα. Και για την ακρίβεια το έχει αποφασίσει από το 2012. Τώρα, εντάξει, προφανώς ακούστηκαν και κάποιες γκρίνιες για αυτό το 40% του μισθού, το οποίο είναι υποχρεωμένο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει. Πολύ, έτσι. Ναι, αλλά θα σε κάθε περίπτωση. Να είναι κάτι λιγότερο, γιατί σε όλα τα κόμματα οι βουλευτές κάτι δίνουν στο κόμμα. Το ακούω έτσι. Αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγησαν ήξεραν, γνώριζαν την απόφαση αυτή και τις υποχρεώσεις τους. Δεν πήγανε δηλαδή να βγουν βουλευτές και το μάθανε μετά. Το ξέρανε. Τώρα, τι απόφαση έχει συμβεί κατά την άποψή σου? Αυτό είναι κατενάτσιο ξαφνικά προς την ηγεσία? Όχι. Θέλω να σας πω ότι ο τρεφιλός βίος της εξουσίας τους έχει ξεστρατήσει? Τι ακριβώς συμβαίνει? Όχι, θέλω να σας πω ότι εντάξει, αυτά είναι που γράφτηκαν. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν γράφτηκαν. Εγώ δεν ξέρω. Για παράδειγμα, δεν γράφτηκε ότι υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι διαμαρτύρονταν ή γκρίνιαζαν εντός της συνεδρίασης ότι θα γίνουμε ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό στο μετασχηματισμό και στην απόπειρα νομίζω ότι δηλαδή, θα είναι να σας το πω πάρα πολύ απλά τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται σε αυτό το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στα εκλογικά εκείνα στρώματα που το στήριξαν. Και κυρίως το αν αυτά τα στρώματα όταν έρθουν στο κόμμα, γιατί θα πρέπει να έρθουν στο κόμμα, θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ηγεσία θέλει να έχουν δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή στο συνέδριο που θα έρθει, πιθανότατα, εγώ έχω γράψει πληροφορίες μου ότι θα γίνει το Φεβρουάριο του 2020, ότι θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν έχουν δικαίωμα ψήφου, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι θα χάσουν. Τα οφίτσια που είχαν αλλοιώνονται οι εσωτερικοί συσχετισμοί. Ακριβώς, οι εσωτερικές ισορροπίες. Μάνο, έχεις κάποιο σχόλιο για τα? Αδίκως ανησυχούν. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σωστά κινείται στην κατέμψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ήδη ΠΑΣΟΚ και δεν είναι ενός συμπεριφορές. Έχει καταλάβει όλο αυτό τον χώρο της κοινωνικής βάσης κεντροαριστεράς. Μεγάλη δύναμη στην κεντροαριστερά. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι άργησε να τα πάρει στο κρανίο με αρκετούς στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, που ήσασταν μαζί μου. Προχωρούμε και αλλάζουμε θέμα. Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από τη δολοφονία της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου στα Χανιά. Ο δράστης είναι ένας 27χρονος, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος μετά από πολύ ωραία ανάκριση ομολόγησε την πράξη του. Συνοδεία, μάλιστα, αστυνομικών μετέβη και υπέδειξε το σημείο που διέπραξε το ιδεχθές έγκλημα. Βρήκαμε άλλη μια είσοδο στο καταφύγιο που είχαμε ερευνήσει πριν κάποιες μέρες. Το καταφύγιο είναι από την κάτω μεριά. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 60χρονης βιολόγου στην Κρήτη από τα χέρια του 27χρονου αγρότη από την Κίσαμο, ο οποίος μετά από πολύ ωραία ανάκριση ομολόγησε την αποτρόπαιά του πράξη. Ισορρός ανήσυχης εξαφανιστής 60χρονη υπήκο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία έφερε σημάδια
βίας, εγκληματικής ενέργειας και πιθανή σεξουαλικής κακοποίηση. Όπως ομολόγησε, μόλις είδε την άτυχη γυναίκα να κάνει τζόκινγκ, την ακολούθησε και έπεσε πάνω της με το αυτοκίνητό του. Τη μαχαίρωσε δύο φορές και την έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ του αγροτικού του οχήματος. Την μετέφερε σε δύσβατη περιοχή του Μάλεμε. Εκείνη αντιστάθηκε και φώναζε δυνατά, αλλά εκείνος την έπνιξε με τα χέρια του. Έπειτα πέταξε το άψυχο κορμί της γυναίκας στο δεδαλώδες λαγούμι που ήταν καλυμμένο με μια παλέτα και καλά κρυμμένο ανάμεσα στα πυκνά ελαιόδεντρα, βέβαιος ότι δεν θα βρισκόταν ποτέ από κανέναν. Εδώ είναι η Εθνική. Το καταφύγιο είναι από εδώ κάτω, την κάτω μεριά και όλο αυτό το βουνό που είμαστε εδώ πάνω είναι κούφια μέσα, είναι το καταφύγιο. Ο φερόμενος ως δράστης διατηρούσε δικό του κανάλι στο YouTube και σε αυτό το βίντεο που είχε ανεβάσει πριν 3 χρόνια δείχνει την εξερεύνηση της μοιραίας αυτής σπηλιάς. Εδώ είναι μια άλλη είσοδος, αλλά είναι πολύ βαθιά όμως. Δεν φαίνεται το πάρος του. Εδώ μπορεί να είναι γύρω στα 30 με 40 μέτρα βάθος. Συνεχίζει, είμαστε πάρα πολύ μέσα τώρα. Πάμε. Τι είναι? Είναι σάρκα που δεν έχει λιώσει. Το βίντεο σε συνδυασμό με τις εικόνες από κάμερα ασφαλείας που τον έπιασαν να κινείται το επίμαχο διάστημα στην περιοχή, ενώ ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είχε να πάει περισσότερο από ένα μήνα εκεί, ήταν στοιχεία που μαρτύρησαν στην αστυνομία την ταυτότητα του δράστη. Ο καθομολογία δολοφόνος μάλιστα οδηγήθηκε στο σημείο που έγινε και η αναπαράσταση του εγκλήματος. Ο 27χρονος αγρότης είναι γιος ιερέα και πατέρας 2 ανήλικων παιδιών και η δολοφονία της Σούζαν Ήτον συγκλώνησε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. In the murder of an American mother and scientist in Greece. Authorities now telling ABC News they have a suspect in custody. Στη γειτονιά στο Μάλε Μεχανίων που μεγάλωσε ο καθομολογία δράστης, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τα γεγονότα. Δεν είχε δείξει τίποτα. Είχε κάποια, πώς λένε, κάποιο χόμπι με αετούς, με γεράκια, με τέτοια πράγματα, τα ξημέρωνε. Αυτό ξέρω μόνο. Δε χρόνια ήταν εδώ και είχε 2 παιδιά και τα πήγαινε πάνω κάτω. Εδώ. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Ο φερόμενος ως δράστης, αν και δεν ομολόγησε ότι βίασε την άτυχη Σούζαν Ήτον, έδωσε γενετικό υλικό το οποίο συγκρίνεται με τα ευρήματα στη σωρό της 60χρονης. Το έγκλημα εξιχνιάστηκε σχεδόν μία εβδομάδα αφού η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο γερμανικό δεδαλώδες καταφύγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε συλλήψεις γιατρών του νοσοκομείου Σάμου, προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς το νησί βρίσκεται εδώ και αρκετές μέρες κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς που διερευνά την υπόθεση των πλαστών ιατρικών γνωματεύσεων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για την χορήγηση έναντι αμοιβής πλαστών εγγράφων σε πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε να εντάσσονται σε ευάλωτες κατηγορίες και να μετακινούνται ευκολότερα προς την ενδοχώρα. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αναδείχθηκε με οριακή πλειοψηφία ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώην Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας διαδέχεται τον Jean-Claude Juncker με σημαία την ενότητα και την ισχυροποίηση της Ευρώπης, με τους ηγέτες της Γυραιάς Υπήρου να την συγχαίρουν για την εκλογή της. Μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που υπογράμμισε την πλήρη στήριξή του προς το πρόσωπό της. Μια ενωμένη και ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε η Ούρσουλα Φοντελάιν, που πλέον είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κομισιόν διαδεχόμενη το Jean-Claude Juncker. Η εκλογή της μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ, αφού συγκέντρωσε 383 ψήφους με 327 ευρωβουλευτές να μην την ψηφίζουν. I am relieved and happy because it was close. I had only 13 days to convince the members of parliament here in the European Parliament. And they, of course, they wanted to know who I am, what I think, what my work program is. Αν και οι περισσότεροι ευρωβουλευτές ήταν αντίθετοι με την υποψηφιότητά της, καθώς θεωρείται ότι απαξιώθηκε έτσι ο θεσμός του επικεφαλής υποψηφίου, τελικά την στήριξαν οι Φιλελεύθεροι, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και 14 ευρωβουλευτές του κινήματος των 5 αστέρων της Ιταλίας. We sit on the same side of the table, if I might put it that way, and therefore we're going to negotiate hard about the different topics that have to be solved. Si è deciso con un voto a larghissima maggioranza di votargli il nostro voto come presidente del futuro governo europeo. Ο ένας μετά τον άλλον ηγέτες της Ευρώπης έσπευσαν να τη συγχαρούν. Μεταξύ αυτών ο προκάτοχος της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Jean-Claude Juncker και η στενή της συνεργάτης στη γερμανική κυβέρνηση Άγγελα Μέρκελ. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει την Ούρσουλα Φοντελάιν με ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία τόνισε ότι η νέα πρόεδρος της Κομισιόν θα έχει την πλήρη στήριξή του. Με την ίδια ωστόσο στο παρελθόν να έχει τηρήσει αυστηρή στάση απέναντι στη χώρα μας, ζητώντας εγγυήσεις από την Αθήνα για την οικονομική βοήθεια των εταιρεών.
προτέρων, υποστηρίζοντας στεναρά την πολιτική των μνημονίων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.